έρχομαι σε εσάς, ε, και θα ήθελα να μου πείτε για το δικό σας κόμμα, ποιο είναι το διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης και πώς σχολιάζετε ή πώς ερμηνεύετε, αν θέλετε εσείς, το αποτέλεσμα της προηγούμενης κάλπης. Ναι, ε, να πω εισαγωγικά κάποια πράγματα για την οργάνωσή μας, την ΟΚΔΕ. η ε, Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος είναι μια επαναστατική μαρξιστική οργάνωση στο ρεύμα του, του, του και του Τροτσισμού. Είναι μια εργατική ε, οργάνωση και έχει στα ψηφοδέλτια τη ε, ανέργου, φτωχού, εργαζόμενου, φοιτητέ και νέου. Ε, και αυτού προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε όπω και στι προηγούμενε εκλογέ, έτσι και τώρα. Και ε, θέλουμε να βάλουμε ένα τέρμα ε, στην μυτοπάθεια ε, ότι. Πράγματι, έχουμε ένα αποτέλεσμα που είναι βαρύ για του εργαζόμενους και την νεολαία. ΕΕ, αυτό πιστεύουμε, αυτή η επικράτηση τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Όμω ε, πρέπει με του αγώνε μα, με μια εναλλακτική πραγματική, και απαντάμε σε αυτού που λένε, ιδιαίτερα ε, το Μητσοτάκι, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Εμεί λέμε ότι μόνο στου αγώνε χτίζεται πραγματική ταξική αντιπολίτευση, μόνο με συγκρούσει, εξεγέρσει και επαναστάσει. Ε, κερδίζουμε πράγματα σαν εργαζόμενοι και νεολαία και σε αυτό το πράγμα ε, μπαίνουμε και σε αυτή τη μάχη ζητάμε την ψήφο ε, των εργαζόμενων και της νεολαίας γιατί μια ψήφο συνόκ πιστεύουμε ότι είναι και μια ψήφο ενίσχυσης ε, των αγώνων. Και είναι σημαντικό παράγοντα η νεολαία και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, αν βεβαίω υπάρχει συμμετοχή. Έτσι, γιατί όπω ξέρετε, ψηφίζουν και πολύ πιο νέοι άνθρωποι αυτή τη φορά. Όμω το μήνυμά σα ποιο είναι, δηλαδή Πώ βρίσκουν έρισμα οι νέοι στι θέσει του κόμματό σα, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να του κινητοποιήσει για να σα στηρίξουν, Λέτε, εξεγέρσει και διαδηλώσει. Ναι. Έμπρακτα, τι σημαίνει αυτό. Η αντιπολίτευση για μα ε, και ο αγώνα γενικότερα για αυτά που θα έρθουν και έχουν έρθει, γιατί ήρθαν πάρα πολλά μα την τετραετία τη κυβέρνηση του Μετσοτάκη. Φτώχεια, ακρίβεια, ε, πραγματικέ μειώσει μισών. Γιατί αυτέ οι δίθεν αυξήσει στην πραγματικότητα είναι μειώσει. Οι πληστηριασμοί που θα έρθουν και έρχονται σε αυτό το διάστημα και στο επόμενο, ε, αλλά και το νέο φούντομα της κρίσης, όπου και με τις κρίσεις των τραπεζών παγκοσμίως, αλλά και εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχουμε ε, την, ε, την επαναφορά του Συμφώνου Σταθερότητας, σημαίνει ότι θα έχουμε πάλι εξοντοτικά πλεονάσματα, που αυτό σημαίνει μειώσεις σε παιδεία, υγεία και κοινωνικές παροχές. Άρα λοιπόν ε, θέλουμε να εκφράσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί από, είτε από απογοήτευση είτε από σύγχυση ε, να μην ε, να στήριξαν ας πούμε, και να έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα ε, σε εκλογές. Ε, θέλουμε να συμμετέχει ένα κόσμο και νεολαία και εργαζόμενοι ε, σε αυτές τις εκλογές και να του ε, τους μαυρίσει, να μαυρίσει πρώτα απ' όλα τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Δεν, φάνηκε πάντως κάτι τέτοιο από την προηγούμενη κάλπη. Άρα τι πιστεύετε ότι θα αλλάξει σε αυτή για να γίνει αυτό που επιθυμείτε. Κάνουμε ένα κάλεσμα. Ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία θα βγει πρώτη ε, και θα διαμορφώσει μια κυβέρνηση okay, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ειδικά, αναφέρομαι. Η νεολαία αναφερομαι η ότι ε, ιδιαίτερα ε, σήμερα έτσι, και που έχουμε αυτές τις επιθέσεις πρέπει να οργανωθεί, πρέπει να χτίσει αντιστάσεις και ένα μέτωπο ε, αγώνων και να βγει στο δρόμο και να κάνει το μη συνείδηση και στη λογική τη, να συγκρουστεί με λογικέ ε, όπως όπω για παράδειγμα, επειδή έχουμε και άλλε οργανώσει στο κίνημα, κοινοβουλευτικέ όπω το ΚΚΟΕ, όπου το μόνο που λέει και να χρησιμοποιήσει και το σύνθημά του ε, είναι 100% αντιπολίτευση βολική για το σύστημα. Έτσι, πάντα βάζει φραγμό στου αγώνε, παίρνει την απογοήτευση και την τοπάθεια... και απλά μια ψήφο ε, για να βγάλει περισσότερου βουλευτέ σαν αυτό σκοπό. Εμεί θεωρούμε ότι είναι νεολαία και οι εργαζόμενοι ε, πρέπει να συγκρουστούν με τέτοιε λογικέ και με Φανταχτερά λαμπερά πρόσωπα τύπου μέρα 25 ή ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί είναι πραγματικά άχρηστή ψήφο μια τέτοια ψήφου σε αυτά τα δύο κόμματα, γιατί δεν έχουν να εκφράσουν τίποτα από πρόγραμμα Μάλιστα. από πολιτικέ ίσα ίσα μόνο ε, είναι αρχηγικά ε, κόμματα, μεγοπαθή ε, αρχηγού κομμάτων που ε, δεν ε, μπορούν να προσφέρουν πραγματικά ξαναλέω ε, λύσει ε, για το λαό. Η Λύση έρχεται είναι δύσκολε, είναι όμω απαιτητικέ και αναγκαίε. και ε, αργά. Ε, όχι μόνο αργά, αλλά και γρήγορα να ξεδιπλωθεί ένα αγώνα ε, για να ανατρέψουμε Μάλιστα. ε, επόμενη η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που κάθεται πάνω σε ενάρκε. Γιατί αυτά που αναφέραμε πάνω στην οικονομία είναι πραγματικά αιτίε για να ξεσπάσουν νέες, νέα κινήματα, νέοι αγώνε, ε, νέε κινητοποίησει. Με ποιο σύνθημα κατεβαίνετε σε αυτή την αναμέτρηση και τι προσδοκάτε για το κόμμα σα. Όπω ανέφερα στην αρχή, ε, το σύνθημά μα το βασικό είναι ενάντια στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη γιατί είδαμε ότι ε, αυτό το ποσοστό που πήρε είναι ανισχυτικό, ιδιαίτερα για του αγώνε των εργαζόμενων και τη νεολαία και τις φοδρή επιθέση που θα γίνουν το επόμενο διάστημα ε, στα εργασιακά, στι ιδιωτικοποίησει, στι δημοκρατικέ ελευθερίε. Επομένω, ε, είναι βασικό σύνθημά μα αυτό. Επίση, ε, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε καμία ψήφο στην, ψήφο στην ψεύτικη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και πόσο μάλλον του ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε και τόσα χρόνια τη χώρα και μα έφερε και στα μνημόνια. Ιδιαίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε ότι ήταν η πιο φρόνιμη αντιπολίτευση που αντιμετώπισε μια κυβέρνηση. Από την άποψη ότι τα εφάρμοσε όλα το 2015, πρόοδο το δημοψήφισμα και τι επιθυμίε και τι ανάγκε του ελληνικού λαού, των εργαζόμενων και τη νεολαία. Και ιδιαίτερα τώρα που ε, απορρίφθηκε από τον μεγάλο κόσμο ας πούμε, της κοινωνίας με αυτή την πτώση του, θεωρούμε ότι ούτε το μικρότερο κακό δεν μπορεί, το δίθεν μικρότερο κακό που εκπροσωπούσε το, το, ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να το εκπροσωπήσει, γιατί πάντα οδηγούν στα μεγαλύτερα, όπω ήταν ο Μητσοτάκη. Επομένω, θεωρούμε ότι πρέπει να βγάλουμε αυτό το καρκίνωμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τα σώματα του κινήματο, γιατί τρώει από την αυτοπεποίθηση, από του αγώνε, από τι ανησυχίε, αλλά και από τη διάθεση των, του εσωτερικών των μαζών και του εργατικού κινήματο. Ε, λέμε ότι υπάρχει εναλλακτική, Παρόλο ότι είναι μια δύσκολη περίοδο, το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά αυτή η εναλλακτική θα έρθει με τομή, με αλλαγέ, με οργάνωση αντιστάσεων και αγώνων. Θα έρθει με οργάνωση σωματείων, οργάνωση μορφών αυτοοργάνωση, επιτροπέ σε κάθε χώρο δουλειά, σε γειτονιέ κτλ. Με ενεργή συμμετοχή, ιδιαίτερα αυτών που πλήττονται, δηλαδή του εργαζόμενου φτωχού και την νεολαία. Θα έρθει μια οργάνωση τη μαχητική οργάνωση αυτοάμυνα απέναντι στι δυνάμει καταστολή. Πέρα όμω από την αντίδραση, δεν πρέπει να υπάρχει και κάποιο σχέδιο. Ακριβώ, αυτό θα έλεγα μόλι τώρα. Ε, θεωρούμε και έχουμε ένα πρόγραμμα σωτηρίας, το οποίο ε, πρέπει να ξεκινάει έτσι, με την έξοδο. Από το Ευρώ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αν θέλουμε ας πούμε, να εφαρμόσουμε ένα πραγματικά ε, αγωνιστικό, ριζοσπαστικό, αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα σωτηρίας ε, που είναι αυτό ε, για μα, που θα σταματάει του πληστηριασμού, που θα βάζει μπρο να χτιστούν ευθυνέ λαϊκές κατοικίε, όπου θα αυξήσει μισθού και συντάξει, που θα είναι μια πραγματική αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Θα καταργήσει και το ΦΠΑ, ιδιαίτερα στα βασικά είδη αγαθών, και θα επανεκκινήσει την οικονομία με εθνικοποίηση σε βασικού τομεί κλειδιά τη οικονομία, όμω κάτω από εργατικό έλεγχο. Που σημαίνει ότι συμβούλια των εργαζομένων θα ελέγχουν ε, yes. αυτή την ε, οικονομία. Και Αυτό δεν θα γίνει, ούτε θα μα χαριστεί από καμία, κανένα καθεστώ ε, που υπάρχουν σήμερα, που είναι καθεστώτα μνημονίων και πλουσίων, έτσι, που τα βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, όπω και στη Γαλλία για παράδειγμα, όπου γίνονται σημαντικέ κινητοποιήσει, ε, ιδιαίτερα για το. Το αντιασφαλιστικό, το συνταξιωτικό νομοσχέδιο που περνάει ο Μακρόν, θα χτιστεί μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Μάλιστα. Αυτή είναι η προμετωπίδα του προγράμματό μα, που είναι μια κυβέρνηση που θα οδηγήσει στο σοσιαλισμό που δεν έχει σχέση καμε, καθόλου με τις ιταλικές δικτατορίες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, αλλά θα είναι μια πραγματική, μια ανώτερη δημοκρατία και ένα ανώτερο βιωτικό επίπεδο των εργαζόμενων και της νεολαίας με, προς, με ε, προ, ε, μπροστά το διεθνισμό ε, και την οικοδόμηση μια τέτοια σοσιαλιστικής κοινωνίας με λοιπόν. υπόλοιπε κοινωνίες και των εργαζόμενων λοιπόν, τη Ευρώπη.